Λοιπόν, ξεκινάμε σήμερα να εξετάζουμε το τι συμβαίνει κατά τον διαχωρισμό των διαλυμάτων ή αν θέλετε κατά την απόσπαση μιας ποσότητας ενός διαλύματος. Είναι ένα σημείο που είναι λίγο παράξενο για τους μαθητές. Συνήθως οι μαθητές μου σε σχετικές ερωτήσεις κάνουν λογικά σφάλματα, γιατί κατά βάθος η φιλοσοφία είναι πάρα πολύ απλή. Και θα μεταφέρω λίγο το σενάριο και σε καθημερινές συνθήκες για να καταλάβετε τι ακριβώς συμβαίνει. Στο σενάριο που έχω σχεδιάσει εδώ είχατε ένα αρχικό διάλειμμα Δ1, το οποίο είχε μία ποσότητα διαλυμένης ουσίας, έστω ότι ήταν ας πούμε ένα αλάτι, με συγκέντρωση σε ένα 0,5 μι, όγκο βένα 1 λίτρο και χωρίζουμε το διάλειμμα σε δύο ίσα μέρη, που σημαίνει ότι έχω διαλύματα Δ2 και Δ3 με όγκο 0,5 λίτρα το καθένα. Οι συγκεντρώσεις των διαλυμάτων θα εξακολουθούν να είναι 0,5 μι, γιατί μπορεί εγώ να έχω χωρίσει το όγκο του διαλύματος σε δύο ίσα μέρη, αλλά έχει χωριστεί και η ποσότητα της διαλυμένης ουσίας. Πάντα λαμβάνοντας υπόψη ότι μιλάμε για ομογενή μείγματα, δηλαδή για μείγματα που έχουν την ίδια σύσταση σε όλη τους την έκταση. Άρα, εάν υπάρχει ένα σενάριο άσκησης που σας λέει ότι χωρίζουμε ένα διάλειμμα σε δύο ίσα μέρη, σε τρία ίσα μέρη ή παίρνουμε 100 ml από αυτό το διάλειμμα, τότε θα έχει την ίδια συγκέντρωση με το αρχικό. Να θυμάστε πάντα ότι η συγκέντρωση αλλάζει μόνο όταν επεμβαίνω στα μολ της ουσίας της διαλυμένης, όταν αραιώνω, όταν αναμειγνύω διαλύματα ή όταν συμπυκνώνω, όπως προείπα. Και σκεφτείτε το λίγο απλά. Ας υποθέσουμε ότι έχετε μαγειρέψει μία σούπα, η οποία είναι ως ένα βαθμό αλμυρή. Εάν πάρετε μία ποσότητα αυτής της σούπας και τη μεταφέρετε σε ένα πιάτο, η σούπα που θα υπάρχει στο πιάτο θα εξακολουθεί να είναι το ίδιο αλμυρί με την αρχική που είχατε στο αρχικό σκεύος. Τόσο απλά. Λοιπόν, εύχομαι να σας φάνηκε χρήσιμη αυτή η καταγραφή. Βάλτε ένα like κάτω από το βίντεο σε περίπτωση που σας άρεσε. Με βοηθάτε κατά αυτόν τον τρόπο να συνεχίσω. Καλή μελέτη σε όλους και καλή υπομονή. Ραντεβού σε ένα επόμενο μάθημα. Να είσαστε όλοι καλά.